Pues los tres colores que más me caracterizan, por lo menos ahora mismo, serían el azul, el naranja y el morado. Para mí el uso del color es para la creación de atmósferas. Entonces suelo usar colores más fríos y jugando con los cálidos para jugar eso, creando diferentes tipos de atmósfera. Pues los colores que uso yo, lo que más quiero transmitir con eso es dar buena vibración a la gente, transmitir alegría y también cambiar espacios. Ήθελα να δημιουργήσω μια εικόνα βασισμένη πιο πολύ στην αίσθηση της ελευθερίας. Λόγω του ότι εδώ ήταν γυναικείες φυλακές, ζωγράφισα μια γυναική φιγούρα. Στο φόντο έχω βάλει κάποια φτερά με την έννοια ότι τα πουλιά έχουν πετάξει ήδη μακριά. Ήθελα να αποτυπώσω πιο πολύ τη στιγμή που αδειάζει ο νους και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Την ώρα που ο καθένας θέλει να ξεφύγει από τις προσωπικές του φυλακές. Αυτή την αίσθηση της ανεμελιάς, της ηρεμίας, όταν το μυαλό καθαρίζει και ταξιδεύει. Εγώ δουλεύω αφαιρετικά. Στα έργα μου μου αρέσει να συμπεριλαμβάνω γεωμετρικές φόρμες, σχήματα. Επηρεάζομαι αρκετά από την αρχιτεκτονική του κάθε τοπίου. Από τα αγαπημένα μου χρώματα είναι το μπλε και γενικά οι αποχρώσεις αυτού. Ανάλογα με την κάθε περίσταση επιλέγω τις τονικότητες και τον τρόπο που θα δουλέψω. Το χρώμα για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταφέρω να κάνω τυπογραφίες, να μπορώ να εκφράσω αυτά που σκέφτομαι στον τοίχο. Μ' αρέσει να παντρεύω τα θερμά με τα ψυχρά. Υπάρχουν τόσες πολλές αποχρώσεις, αλλά τίνω προς μπλε, σίγουρα μοβ. Παρατήρησα ότι όταν κάνεις έναν τοίχο με μια προσωπογραφία, ο κόσμος το βλέπει, το θυμάται, το ξεχωρίζει. Η φιγούρα που φαίνεται πίσω είναι η φιγούρα ενός όριμου ανθρώπου, μεγάλου σε ηλικία, ο οποίος γράφει στο χαρτί για τα όνειρά του και για τα πράγματα που θέλει να κάνει. Τα πτηνά που βλέπετε πίσω είναι κορυδαλή και θέλησα να δώσω στον κορυδαλό έναν άλλο χαρακτήρα, να τον κάνω σύμβολο ελευθερίας. Μου αρέσουν και χρησιμοποιώ όλους τους τόνους του καφέ και τους τόνους του μπλε πάρα πολύ έντονα. Για μένα το χρώμα πάνω απ' όλα σημαίνει ζωή.
Οπότε και εγώ, επειδή ασχολούμαι πολύ, πολύ με το πορτρέτο, χρησιμοποιώ έντονα το χρώμα και το θεωρώ απαραίτητο για τα έργα μου. Γενικότερα τα χρώματα μου αρέσουν πάρα πολύ και εκφράζομαι μέσα αυτών. Μ' αρέσουν αρκετά οι τόνοι του μοβ, το τυρκουάζ και το μαύρο.